Μιχάλη Κορονέος, μέλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή Καλησπέρα χρονιά. Σας. Καλή χρονιά. Λοιπόν, επίσης, να είστε καλά. είστε μέλος της βιομηχανίας, την γνωρίζετε. Υπάρχει συζήτηση για τα δικά μας ΜΗ επανδρομένα, τον Αρχίτα, που είναι το πιο γνωστό, και άλλα προγράμματα. Πού βρισκόμαστε? Καταρχάς είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΡ και έχω οριστεί από τον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είχε ξεκινήσει και τα προγράμματα Αρχίτας και Γρίπας, σαν συντονιστής αυτών των δύο προγραμμάτων. Όσον αφορά το πρόγραμμα Αρχίτας, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είμαστε σε μια πολύ καλή τελική φάση κατασκευής. Εκτιμούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντός Απριλίου, θα γίνουν οι πρώτες πτήσεις, οι οποίες βέβαια είναι πτήσεις δοκιμαστικές για να δούμε αν το αεροσκάφος ανταποκρίνεται, και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν επιχειρησιακές πτήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετών μηνών για να πιστοποιηθούν οι δυνατότητες του αεροσκάφου στις διάφορες αποστολές τις οποίες θα αναλάβει. Σε τι αποστολές? Δηλαδή είμαστε σε μια φάση τελικής χρήσης του αεροσκάφους. Το πρωτότυπο αυτό, για τι αποστολές θα προορίζεται? Τι είδους αποστολές? Κυρίως αποστολές επιτήρησης, παροχής πληροφοριών σε πεδίο μάχης για στόχους, συνεργασία με το πυροβολικό για τους ίδιους σκοπούς, επιτήρηση θαλασσών, έχει δυνατότητα εφόσον απαιτηθεί να φέρει ένα ειδικό ραντάρ για επιτήρηση θαλασσών και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βέβαια και για σκοπούς μη στρατιωτικούς, για καταστροφές, πυρκαγιές και τα λοιπά. Γιατί χαρακτηριστικά μιλάμε διαστάσεις και λοιπά, η τελική του μορφή? Είναι άνοιγμα πτερήγων γύρω στα 6,2 μέτρα με δυνατότητα κάθετης προσγείωσης απογείωσης, δεν χρειάζεται διάδρομο, από οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας θα μπορούσε να σηκωθεί και ακόμη και πλεούμενο από μια φρεγάτα θα μπορούσε να απογειωθεί και να προσγειωθεί και να εκτελέσει τις αποστολές που προβλέπεται να εκτελέσει. Εμβέλεια? Εμβέλειά του περιορίζεται κυρίως από τις επικοινωνίες. Είναι γύρω στα 150 χιλιόμετρα, 120 με 150 χιλιόμετρα ανάλογα με τις επικοινωνίες, αλλά η διάρκεια πτήσεως, επειδή έχουν γίνει σημαντικές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, έχει αυξηθεί κατά πολύ, από 4 ώρες έχει φτάσει στις 10 ώρες διάρκεια πτήσεως. Και ταυτόχρονα έχει δυνατότητα να φέρει φορτίο 30 κιλών περίπου, 30 με 35 κιλά. Αυτό αναπτύχθηκε με βάση προδιαγραφές ποιου του ΓΕΘΑ? Ποιος έδωσε τις προδιαγραφές? Οι προδιαγραφές ξεκίνησαν από την απέτηση του Υπουργού Οικονομικών κυρίως για πολιτική χρήση και εν συνεχεία επεκτάθηκε και σε στρατιωτικές χρήσεις. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον από, ακόμη και από ευρωπαϊκά προγράμματα για χρήση τους κυρίως αποστολές του πυροβολικού. Αλλά και επιτήρηση θαλασσών μπορεί σε κάλλιστα να κάνει ή επιτήρηση εχθρικών δυνάμεων. Φαντάζομαι ενσωμάτωση, να επιμείνω λίγο σε αυτό, και δικό μας. Δηλαδή έχει υπάρξει συνεννόηση, να το πω απλά, συνεννόηση με το στρατό εδώ, για να ενσωματώσει προδιαγραφές που μας ενδιαφέρουν? Με το στρατό, όχι με την αεροπορία, ναι, που έχει γίνει η συζήτηση. Μάλιστα. Υπάρχει προοπτική μετεξέλιξής τους σε μάχη, σε μη επανδρομένο μάχη, δηλαδή για αποστολές κρούσης? Έχει δυνατότητα, βάσει του εξυγχρονισμού που έχει γίνει στη σχεδίασή του, να φέρει αυτά τα 30 με 35 κιλά. Αυτά τα κιλά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε οπλικό φορτίο, πλην όμως δεν το συζητάμε σε πρώτη φάση, διότι οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές και θα πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σχεδίασης για άφεση όπλων. Οπότε θα το προχωρήσουμε όσο έχει και αν υπάρχει απέτηση να φέρει όπλα, πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το αερόχημα είναι έτοιμο. Απλά πρέπει να γίνουν κάποιες μικροτροποποιήσεις στο hardware του αεροσκάφους, αλλά και κάποιες πιο σημαντικές στο software άφεσης όπλων. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σχετικά εύκολα, έτσι, σχετικά λέω? Σχετικά, ναι, σχετικά εύκολα, ναι. Εφόσον υπάρχει το αίτημα και υπάρχει και αντίστοιχη χρηματοδότηση, βέβαια. Το έτερο σχέδιο που υπάρχει για το Γρίπα, ο Γρίπας δεν είναι το άλλο? Ο Γρίπας είναι το άλλο UAV, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από τον Αρχίτα. Είναι ένα τεχνολογικό άλμα μπροστά
και για την ΕΑΔ αλλά και για τα ελληνικά δεδομένα, διότι το αεροσκάφος αυτό έχει εκπέτασμα περίπου 20 μέτρα και βάρος απογείωσης, μέγιστο βάρος απογείωσης, 3 τόνους. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο σαν πρόγραμμα, με πάρα πολλές πτυχές που θα πρέπει να ξεπεραστούν για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγκυται κυρίως στην έβρεση κατάλληλου προσωπικού με γνώσεις και εμπειρίες στο αντικείμενο, αλλά και της κατάλληλης χρηματοδότησης, η οποία έχει εξασφαλιστεί για την αρχική σχεδίαση, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και εν συνεχεία για την κατασκευή του πρωτοτύπου. Αυτό τι στόχο, τι αποστολή έχει ο Γρίπας, τι τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι... Έχει τρεις διαφορετικές αποστολές, η ένα πάλι επιτήρηση, οι άλλοι είναι αποστολές όπλων, επιθετικές αποστολές, και η τρίτη θα είναι ηλεκτρονικού πολέμου. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει μια διάρκεια πτήσεων γύρω στις 12 ώρες, με ένα range πάρα πολύ μεγάλο και οπλικό φορτίο επίσης πάρα πολύ μεγάλο. Τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανακοινώσιμα. Εντάξει, κατανοητό. Είμαστε και στην αρχική φάση και δεν είναι και... Κατανοητό. Εντάξει, έχει σημασία όμως ότι επιτέλους η Ελλάδα προσανατολίζεται σε κάτι τέτοιο το οποίο θα έπρεπε να έχουμε εξελίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά υπενθυμίζουμε για πολλωστή φορά ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες, αν όχι πρώτη, που είχε αναπτύξει μη επανδρομένο από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το Πήγασο ήδη τότε, έτσι. Βεβαίως. Και τώρα λειτουργεί ο Πήγασος 2. Είναι κάτι παλιό, βέβαια, σαν εκτάμενο αντικείμενο, αλλά ήταν αυτό που εμείς κάναμε κάποτε. Ναι. Και από τότε έχουμε σιγάσει και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Για τον Γρίπα, ήθελα να σας πω ότι έχουν βγει οι επιχειρησιακές του απαιτήσεις και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις μετατρέπονται αυτή τη στιγμή σε απαιτήσεις συστημάτων για να μπορέσει να γίνει μια πολύ αναλυτική σχεδίαση που θα έχει και άμεση σχέση και με την αξιοπλοεία του συστήματος. Είναι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση. Η πιστοποίηση. Η πιστοποίηση δεν είναι. Οι προδιαγραφές από ποιον έχουν τεθεί, από ΓΕΘΑ, από εμάς? Οι προδιαγραφές έχουν δοθεί σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει θέμα να υπάρξει κάποια τροποποίηση. Είναι εξαιρετικά αναλυτικές. Προβλέπουν τα πάντα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ελπιδοφόρο. Και σε τι φάση βρισκόμαστε εκεί τώρα? Τελειώνει η ανάλυση των απαιτήσεων και η ανάλυση αυτή θα οδηγήσει στην σχεδίαση των υποσυστημάτων του αεροσκάφους. Άρα τι συστήματα θα χρειαστεί για να εκτελέσει τις αποστολές που προβλέπονται στις προδιαγραφές? Για να εκτελέσει συγκεκριμένες. Υπάρχουν οι αποστολές, από τις αποστολές βγαίνουν οι απαιτήσεις του αεροχήματος και από τις απαιτήσεις του αεροχήματος βγαίνουν οι επιμέρους συστήματα. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία και στον Αρχίτα και στο Γρίπα, τι βαθμό εγχώριας ανάπτυξη έχουμε, αναφέρομαι κυρίως στα συστήματα? Κοιτάξτε, ο Αρχίτας όπως και ο Γρίπας, σαν αεροσκάφος, θα κατασκευαστεί σκάφος, μιλάμε πλέον. Ναι, ναι, ναι. 100% στην ΕΑΔ. Έχουμε εξαιρετικές εγκαταστάσεις για σύνθετα υλικά, γιατί όλα αυτά είναι από σύνθετα υλικά σε ένα ποσοστό άνω του 90%. Αλλά τα υποσυστήματα, από ό,τι γνωρίζετε, όπως και όλες οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ναι, ναι, θα παίρνουν από τους κατασκευαστές. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και εμείς. Δεν είναι δυνατόν να φτιάξει κανείς autopilot αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να επενδύσει πάρα πολλά χρόνια, σε χρόνο μεγάλο, και με πάρα πολύ έμπειρο κόσμο που δεν τον έχουμε κάνει. Λοιπόν, αλλά αν δείτε και εμείς, με πολύ μεγάλες εταιρείες, θα διαπιστώσετε ότι όλα αυτά τα αγοράζουν από υποκατασκευαστές. Ναι, ναι, ναι. Προλάβατε το επόμενο ερώτημά μου από άποψη προσωπικού, πώς είμαστε, ενώ έμπειρων τεχνικών κλπ. Κοιτάξτε, έχει γίνει μια τεράστια θέμαξη από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, η οποία και κατά κύριο λόγο έχει κόσμο προσωπικό εμπλεκόμενο αεροσκάφη. Η άλλη πηγή θα μπορούσε να είναι πολεμική αεροπορία. Άλλοι δεν ασχολούνται στην Ελλάδα με τέτοιου είδους θέματα. Αλλά από ό,τι ξέρετε, με αυτή η περίοδος των μνημονίων δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα. Μεταξύ των άλλων ήταν και το πρόβλημα της ΕΑΔ, δηλαδή ένας
μια τεράστια μείωση μισθών, οδήγησε όλους τους έμπειρους και με βαθιές γνώσεις τεχνικούς να βρουν κάπου αλλού το μέλλον τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ΕΑΒ. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις και κατά κύριο λόγο εμπειρών ατόμων που έχουν παρόμοιες δυνατότητες, δηλαδή κάποιον που δουλεύει στην Boeing ή στη Lockheed Martin ή σε κάποιες παρόμοιες εταιρείες, να μπορέσουμε να τους φέρουμε πίσω για να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς καλύτερη ανάπτυξη. Αυτό είναι προς συζήτηση. Ενώ ότι καλώς αναπτύσσουμε αυτά που αναπτύσσουμε, έστω και όψιμα, το θέμα του προσωπικού είναι κομβικό. Υπάρχει συζήτηση για να στελεχωθεί με αυτούς που πρέπει και με τον αριθμό που πρέπει. Εκτιμώ ότι με την υπαγωγή της ΕΑΒ στο Υπουργείο Άμυνας, mm-hmm. που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα, mm-hmm. θα υπάρξει μια συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η ενίσχυση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς στον ΓΡΙΠΑ, γιατί ο αρχίτες, από ό,τι σας είπα, mm-hmm. έχει φτάσει πλέον στο τέλος. Πάντως αυτό καταλαβαίνω ότι εφόσον ο αρχίτας έχει ολοκληρωθεί, εφόσον ο ΓΡΙΠΑς είναι σε μια φάση με καλή προοπτική, αν ολοκληρωθεί και ο ΓΡΙΠΑς, η Ελλάδα θα μπει πλέον στην διαδικασία και στην αγορά αυτή των UAV για την οποία έχουμε καθυστερήσει. Δηλαδή θα μπορούμε από εκεί πέρα να πάρουμε το δρόμο, να το πω απλά, και να αρχίσει η παραγωγή διαφόρων τέτοιων συστημάτων, υποσυστημάτων, παραλλαγών κλπ. Αυτό που κάνει η Τουρκία δηλαδή. Αν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τον ΓΡΙΠΑ, έχουμε αποκτήσει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία να κάνουμε μετά τα πάντα. Και ποια είναι αυτά τα πάντα? Το πρώτο που θα έπρεπε κανείς να ξεκινήσει σαν πρόγραμμα είναι τα περιφερόμενα πυρομαχικά. Σωστά. Είναι αυτά που κατά κόρον χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν. Είναι αυτά που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και γενικά τα περιφερόμενα πυρομαχικά είναι στο πεδίο της μάχης αυτή την εποχή το πλέον απαραίτητο όπλο. Μετά το πυροβολικό είναι και αυτά. Πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα τα περιφερόμενα πυρομαχικά είναι και διαφόρων κατηγοριών. Ό,τι καταλαβαίνετε, θέλει πολύ προσεκτικές αναλύσεις το τι ζητάει ο χρήστης και πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύστημα. Εντάξει, είναι θετικό. Πάντως είναι κρίμα, επειδή έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως στην εκπομπή, είναι κρίμα η Ελλάδα να είναι από τους πρωτοπόρους στο θέμα των μη πανδρομένων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με τον Πίγασο. Και 44 χρόνια μετά, 45 χρόνια μετά, σχεδόν μισό αιώνα μετά, η Τουρκία να προπορεύεται να είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία αυτού και εμείς να ψαχνόμαστε τώρα. Καλώς το κάνουμε τώρα, αλλά θα πρέπει να έχει γίνει αυτό εδώ και τώρα. Και να εξάγει και να έχει και οικονομικά ωφέλη από το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ας ελπίσουμε. Κοιτάξτε, έστω και τώρα, έστω τελευταία στιγμή, ας δώσουμε την απαραίτητη όθηση με τις προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν από την πολιτική μας ηγεσία. Είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Άμυνας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Μήπως μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μάλιστα, λοιπόν, θα επανέλθουμε, θα κάνουμε κατάχρηση του χρόνου σας και για άλλα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε, που έχει να κάνει και με τα πιο συμβατικά έργα, τα F-16 κλπ. Και γενικά τις προοπτικές που πρέπει να αποκτήσει πλέον, επειδή γίνεται συζήτηση για να αποκαταστήσουμε αυτό που κάποτε είχαμε και μάλιστα σε καλύτερο βαθμό, δηλαδή ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και προφανώς η ελληνική αεροπορική βιομηχανία είναι κομβική σε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά.